Κορδέρο. Διακοπή από τον κύριο Φώτη, ο οποίος πηγαίνει στην πλάγια γραμμή, δείχνει να έχει πρόβλημα με τα μάτια του, έχουν υπάρχει αίσθηση από χημικά στην ατμόσφαιρα. Ύστερα από 2,5 λεπτά διακοπής, ο κύριος Φώτης επιστρέφει. Ο Γιέσιτς στρώνει την μπάλα και είναι γκολ, γιατί είχε πολύ περιορισμένο οπτικό πεδίο ο Ανέστης. Η ομάδα μου ήταν πολύ διαβασμένη. Είδαμε πολλές φορές την ΑΕΚ. Ξέραμε τα όπλα της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ είναι μια ομάδα που έχει μεγάλη ποιότητα, έχει ταχύτητα και πάρα πολύ καλά από τα άκρα. Δέσαμε τα άκρα όπως έπρεπε, κλείσαμε τους διαδρόμους, πρεσάραμε στο κέντρο και γι' αυτό και είχαμε τον έλεγχο του παιχνιδιού στο πρώτο ημίχρονο. Στο μεταξύ ο Μάνταλος φεύγει. Πάει να παίξει με τον Γεωργία. Ο Γεωργίας έχει την ευκαιρία να γυρίσει την μπάλα στο πέναλτι. Πλατέλας με το σώμα, ο Βαγούδης δεν ήταν το ιδανικό σουτ από τον Πλατέλα. Ο Μάνταλος ψηλά, ο Αραβίδης κατεβάζει, Μπρέσεβιτς και επέμβαση του Παγούδη. Στο φάλο Μάνταλος, κεφαλιά, Άλεξ Ντακόλ, 1-1. Η ΑΕΚ βρίσκει τον τρόπο να ισοφαρίσει και τώρα θα πρέπει να βρουν και οι παίκτες σε έναν τρόπο να απομακρύνουν από τον αγωνιστικό χώρο οπαδούς οι οποίοι για κάποιο λόγο έχουν μπει μέσα πέρα από τα μπουκάλια που πέφτουν. Είναι αδιανόητο. Λες και θέλουν να κάνουν καθυστέρηση ενώ η ομάδα τους έχει ακόμη 3,5 λεπτά. Στο πρώτο ημίχρονο νομίζω δεν ξεκινήσαμε καθόλου καλά. Θα πω άλλη μια φορά ότι πήραμε ακόμα ένα μάθημα. Το ότι αν δεν είσαι συγκεντρωμένος μπορεί να δεχτείς ένα γκολ και μετά είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά θα δώσω συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μου, γιατί στο δεύτερο ημίχρονο δουλέψαν πάρα πάρα πολύ το παιχνίδι. Νομίζω ότι αξίζαμε την νίκη σήμερα, γιατί ο αντίπαλος δεν μας απείλησε καθόλου, μόνο στην κόντρα μπορούσε. Από εκεί και πέρα όμως τελείωσε αυτό το παιχνίδι. Πήραμε αυτό που θέλαμε, τους 3 βαθμούς, έστω και με αυτόν τον τρόπο. Ένα άλλο μάθημα ακόμα που πήραμε σήμερα, θα πρέπει να μαθαίνουμε πολύ γρήγορα πλέον. Εκτέλεση από τον Έλντερ Μπαρμπόζα, κεφαλιά, δοκάρι, 2-1. Μπρέσεβιτς. Ανατροπή για την ΑΕΚ με 2 γκολ μετά το 90. Εδώ ο Γιώργος Μπαζάκας νιώθει να έχασε κάτι πολύ σημαντικό μέσα από τα χέρια της η ομάδα του. Και σε μένα αλλά και στους συμπαίκτες μου είμαι σίγουρος ότι το ξέρουμε ότι δεν κάναμε ένα καλό παιχνίδι. Δεν αποδώσαμε σύμφωνα με τα αναμενόμενα και τις δυνατότητες τις δικές μας, γιατί έχουμε δείξει ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα και μεγάλα πράγματα. Είναι σίγουρα ένα μάθημα, πρέπει να μπαίνουμε ακόμα καλύτερα στα παιχνίδια, να μην αφήνουμε καμία στιγμή χαμένη, γιατί από ό,τι βλέπετε, εάν και εφόσον δεχτούμε γκολ, δύσκολα θα μπορέσουμε να ανατρέψουμε τόσο κλειστές άμυνες. Από εκεί και πέρα κρατάω όμως και ένα θέμα, το οποίο είναι ότι παλέψαν όλα τα παιδιά μέχρι το τελευταίο λεπτό το παιχνίδι. Αυτό δείχνει για μένα ότι δεν παρατάμε καμία φάση, δεν παρατάμε τίποτα και το ποδόσφαιρο παίζεται μέχρι να σφυρίξει ο διαιτητής την τελευταία φορά. Την προσπάθεια
που κάνει ο Μπέλης, εντυπωσιακά στριφογυρίζει, περνάει για τον Πιταρά, ο Πιταράς καθυστερεί πάρα πολύ, δίνει την μπάλα πίσω. Εκεί που κίνεται ένα σούτ, πέφτει ο Κουτσόπουλος, να η ευκαιρία, πλάγια, διώχνει η αμυντική του Απόλλωνα. Παγώνης και αναρρίζει δύο παίκτες που έχουν δεράμε τα κόκκινα παπούτσια. Ζόρτι κάνει το σούτ, δύσκολο, Κουτσόπουλος διώχνει, να μια ακόμα καλή στιγμή για την Καλυθέα. Πολύ ωραία κίνηση και το πλασέ, πάλι ο Κουτσόπουλος λέει όχι, η ομάδα της Καλυθέας είναι πολύ καλή για μία ακόμα φορά εδώ. Ο Μπέλης στα χέρια του Κουτσόπουλου. Παόλο Φαρινόλα, η σέντρα του είναι καλή. Κάνει λάθος εδώ ο Μιχελής, ο Νανία δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί και η Καλυθέα γλιτώνει σε αυτή τη φάση. Νανία κάνει την κίνηση Βασίλης Γκόγιας, του περνάει την μπάλα ο Νανία με το αριστερό, γλυκιά σέντρα και είναι μόνο της Καλυθέας, όμως το σούτ στην κίνηση από τον Χατζή, η μπάλα φεύγει out. Και τώρα πάει να φύγει ο Αγκούλο, ωραία, ο Ισπάνος τερφοξύνεται μπροστά, αντί να τον τροφοδίσει κάποιος μόνος του, πήρε την μπάλα και συνεχίζει, τον ρίχνει ο Λεβέντης, δεν υπάρχει φάουλ, ο Νανία σουτάρει γκολ, 1-0 ο Απόλλων στο 56ο λεπτό, χωρίς να έχει απειλήσει σε καμία περίπτωση δεύτερο ημίχρονο, ο Νανία πετυχαίνει το πρώτο γκολ με τη φανέλα του Απόλλωνα, στη δεύτερη φορά στην εντεκάδα που παίζει. Στο φάουλ για τον Απόλλωνα. Σηκώνει την μπάλα γλυκά, με το στήθος, το σούτ χαμηλά, γκολ, πολύ ωραίο συνδυασμός. Ο Αγκούλο είναι που δείχνει τον συμπαίκτη του. Ο Αγκούλο σκοράρει και πάλι, 7ο γκολ, σκοράρει σε 3 παιχνίδια στη σειρά με την Καλυθέα αντίπαλο. Απομακρύνει ο Κοτσόνης, δεν μπόρεσε ο Ζόρντι. Λεβέντης θα δίνει την μπάλα, Μπέλης μια προσπίση, φέρνει στο αριστερό, με το αριστερό, καλό σούτα στο χώμος. Αριστερά η μπάλα για τον γκόλια σέντρα του Γιαννιώτη σε ένα σημείο που μαζεύει και πλασάρει ο Λαγός, εντυπωσιακό γκόλ από τον Παναγιώτη Λαγός στο 80ο λεπτό και το πανηγυρίζει αυτό το γκόλ, σκοράρει. Για πρώτη φορά στην για δεύτερη φορά φέτος το πρωτάθλημα, πολύ ωραίο γκολ. Βλέπετε, γύρισε το σώμα του, το καλό του πόδι, το αριστερό. Ισόπαλοι χωρίς γκολ αναδείχθηκαν στο γήπεδο της Κεσαριανής ο Νεφώτης το Σάλιμος με τον Πανεγιάλιο. Η αθηναϊκή ομάδα πήρε την τέταρτη ισοπαλία της στο φετινό πρωτάθλημα της Football League Cup, δείχνοντας πως θα είναι σκληρό καρύδι για κάθε αντίπαλο. Το εξαιρετικό της ξεκίνημα στο πρωτάθλημα συνέχισε η Παναχαϊκή. Οι Αχαιοί επικράτησαν εύκολα με 3-0 της Ερμιονίδας στην Πάτρα και έκαναν το 2-2 στο πρωτάθλημα, παράλληλα με τη θετική πορεία του στο κύπελο. Όπως στην αναμέτρηση με τον Ηρακλή Ψαχνών, έτσι και σήμερα, οι Ρωσονέροι μπήκαν δυνατά στον αγωνιστικό χώρο. Πίεσαν και τελικά κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ στο 23 με απευθείας εκτέλεση φάουλ του Φιλίπ Ντακώστα. Η απόδοση των γηπεδούχων παρέμεινε σε υψηλά στάνταρ και στο 40 διπλασίασαν τα τέρματά τους με το Στεργίδη μετά από πάσα του Πορτογάλου. Η Παναχαϊκή ήταν εμφανώς καλύτερη και στο δεύτερο ημίχρονο και έχασε ευκαιρίες με τους Λατκόφσκι, Μπαλού και Μαρουκάκη αναγκάζοντας επαθατικό ρόλο τους νεοφώτης τους. Το τελικό 3-0 διαμόρφωσε ο Σκερλετίδης στις καθυστερήσεις αναμέτρησης.